Thank you, Mr. President, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφοι από την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Άκουγα νωρίτερα τον κύριο Λουράντο και θα ήθελα να σας πω ότι η Ουγγαρία είναι μεταξύ των χωρών μαζί με την Ελλάδα και την Ιταλία που επίσης αποτελούν πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ισχύει τουλάχιστον εδώ και αρκετό καιρό. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε 200.000 ανθρώπους που πέρασαν τα σύνορα της Ουγγαρίας. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Θα ήθελα να αναφερθώ με την ιστορία του φαρμακευτικού κλάδου στην Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια, κυρίως όσο αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, την απελευθέρωση αυτού. Επίσης, θα ήθελα να σας δείξω ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο ακριβώς έλαβε χώρα αυτή η απελευθέρωση. Το κρίσιμο έτος για μας ήταν το 2006, όταν ουσιαστικά είχαμε τις εκλογές και τότε το σοσιαλιστικό κίνημα που βγήκε νίκητης από τις εκλογές έφερε πάρα πολλές αλλαγές και συμπεριλαμβανομένων και πολλών αλλαγών στο δικό μας φαρμακευτικό κλάδο. Από την αρχή φάνηκε ότι ουσιαστικά θα βλέπαμε την απελευθέρωση να αποτυπώνεται σε νόμο. Επομένως, πρέπει να πούμε ότι ακριβώς αυτό είναι το σημείο καμπής, είναι το σημείο, η αφετηρία, αν θέλετε, της αντιστροφής του κλίματος. Και τότε η Ουγγαρία είχε μια διαπραγμάτευση με το ΔΝΤΟΥ, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με διάφορους θεσμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τότε η Ουγγαρία ουσιαστικά αναγκάστηκε να δεχτεί ότι τις δινόταν. Και να δεχτεί ή να ακολουθήσει όλες τις συμβουλές που δινόντουσαν από τους θεσμούς. Αναλύσαμε λοιπόν ποια ήταν η κατάσταση το 2006 και κάνοντας αυτήν την ανάλυση, οπωσδήποτε πρέπει να πω ότι βγάλουμε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί θα μπορούσαν να οδηγήσουν και άλλες χώρες στις μελλοντικές εξελίξεις. Μια τέτοια ανάλυση είναι χρήσιμη. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι ο μόνος σκοπός ήταν για τους συναδέλφους μας να κρατηθεί το status quo, δηλαδή θέλαμε την κατάσταση ακριβώς όπως ήταν. Δεν μπορούσαμε να αποδεχτούμε τότε την οποιαδήποτε αλλαγή που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε, τις οποίες μάλλον δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τις επιπτώσεις. Του λεφθέντος θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στο 1950, γιατί ουσιαστικά στις χώρες της περιοχής συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας είχαμε αποκλειστική ιδιοκτησία του κράτους ως προς τα φαρμακεία. Μιλώ για την περίοδο 1950-1990, 1400 φαρμακεία. Το 1990, μετά το 1990 και φυσικά τις διάφορες αλλαγές που χαρακτήρισαν τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, όπως μπορείτε να καταλάβετε, άλλαξε πολύ η κατάσταση. Είχαμε 1800, αρχίσαμε να έχουμε μια αύξηση των φαρμακείων το 1994, 1800 με την νομική αναγνώριση των ιδιωτικών φαρμακείων. Υπήρχε συγκεκριμένος νόμος λοιπόν που όριζε και το ιδιοκτησιακό αλλά και τα επιμέρους ζητήματα για την ίδρυση των φαρμακείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν το συγκεκριμένο νόμο. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο θα ήθελα πραγματικά να επισημάνω και να υπογραμμίσω και έχει να κάνει με την τελευταία πρόταση που βλέπετε, την τελευταία γραμμή. Διότι το προήμιο αυτού του νόμου αναφέρεται στην απεριόριστη οικονομική και επαγγελματική ευθύνη του φαρμακοποιού. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο οικονομική ευθύνη, αλλά και επαγγελματική ευθύνη, η οποία είναι απεριόριστη όσο αφορά στους φαρμακοποιούς. Και αυτό είναι μια βασική πτυχή της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι υπάγεται στην φιλοσοφία της καλής παροχής, της παροχής μάλλον καλών υπηρεσιών από μέρους των φαρμακοποιών. Δεν αλλάξανε πάρα πολύ τα πράγματα στα επόμενα χρόνια, πρέπει να πω, τουλάχιστον νομοθετικά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθώ στο έτος 2000, όταν το Κοινοβούλιο μας υιοθέτησε ένα νόμο βάσει του οποίου η συμμετοχή, το μερίδιο δηλαδή του φαρμακοποιού πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% μέχρι το τέλος του 2006.
Θα είχε φυσικά όλα τα αρχεία για αυτή η πρόταση να στεφθεί από επιτυχία, αλλά δεν συνέβη αυτό. Θα σας εξηγήσω γιατί. Θα ήθελα αμέσως τώρα να κάνω μια ιστορική αναδρομή από το 2006, το 2010, που σηματοδότησε την αρχή της ανάκαμψής μας, αν μπορώ να το πω έτσι, 2014, μια σταθεροποίηση και μια πάρα πολύ συγκεκριμένη προθεσμία που υφίσταται για το 2017. Τότε θα κριθεί ακριβώς και η επιτυχία του εγχειρήματος. Τώρα, ποια ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν το θέμα της απελευθέρωσης το 2006? Πιστεύω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν ότι η πλειοψηφία των φαρμακοποιών είχαν πιστεί ότι δεν ήθελαν πραγματικά. Νόμιζαν δηλαδή, είχαν πιστεί ότι δεν ήθελαν να έχουν μεγαλύτερες συμμετοχές, μεγαλύτερα μερίδια λόγω των ιδιωτικοποιήσεων που δημιούργησαν αρκετά προβλήματα με τους χονδρεμπόρους. Αναφέρομαι στην έμεση ενοποίηση. Πολλά φαρμακεία στην Ουγγαρία, θέλω να πω, μετά την ιδιωτικοποίηση που έλαβε χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 90, άρα πολλά φαρμακεία πέρασαν στην κυριότητα μεγάλων αλυσίδων. Φαίνεται ότι θεωρούσαν ότι αυτό ακριβώς το καθεστώς τους έδινε μια μεγαλύτερη ορατότητα ακόμη και σε σχέση με την κυβέρνηση, σε σχέση με το κράτος. Και δεν έδειχναν να θέλουν να επιθυμούν αύξηση των μεριδίων τους. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει κάποια αριθμητικά στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση μετά από την απελευθέρωση. Βλέπετε μια αύξηση 20% των φαρμακείων μετά από δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση. Και υπάρχουν και άλλα σημαντικά οικονομικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα αποθέματα. Μετά από 1,5 έτος μόλις, βλέπουμε μία αύξηση. Χάθηκε μεν το 12% του όγκου των αποθεμάτων για τους φαρμακοποιούς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πλέον μόνιμα προβλήματα με τα αποθέματά μας λόγω των προβλημάτων ρευστότητας. Αν δείτε, για παράδειγμα, την τιμή των χοντρεμπόρων ανά συσκευασία, βλέπετε μία μείωση της τιμής. Η αρχή αντιτραστ πάντα λέει ότι τα λιγότερα φαρμακεία θα επιφέρουν και μια μείωση των τιμών. Πρέπει να το πω και αυτό. Αυτό που ανακαλύψαμε μετά από 4 χρόνια είναι ότι η ανεξαρτησία των φαρμακοποιών, πρώτα απ' όλα μετά την απελευθέρωση, δεν είναι πλέον εγγυημένη. Δεν βελτιώθηκε το θέμα της παροχής της προμήθειας φαρμάκων στις αγροτικές περιοχές. Η αυξημένη δυναμικότητα στις πόλεις απορρόφησε ουσιαστικά τους ασθενείς από τις αγροτικές περιοχές. Μια μικρότερη φαρμακευτική αγορά δεν μπορούσε να διατηρήσει, να συντηρήσει τόσο πολλά φαρμακεία. Το κέρδος έγινε όλο και περισσότερο συγκεντρωμένο. Υπήρξε ένας αυξανόμενος αριθμός μη κερδοφόρων φαρμακείων. Υπήρξαν τότε κάποιες επιδοτήσεις για την εκμετάλλευση φαρμακείων σε αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε να μπορέσουν κάποια από τα φαρμακεία στις αγροτικές περιοχές να επιβιώσουν. Τόσα προβλήματα είχαν, να φανταστείτε. Υπάρχουν μόνιμα, όπως είπαμε, προβλήματα με τα αποθέματα λόγω των προβλημάτων ρευστότητας. Στην Ουγγαρία έχουμε και το επιμελητήριο, το οποίο, αυτό το λέω μεταξύ παρεθέσεων, ότι το οποίο, στο οποίο μπορούν να γραφτούν μόνο φαρμακοποιοί και όχι ιδιοκτήτες φαρμακοποιών. Μετά από 4 χρόνια, λοιπόν, είδαμε με σαφήνεια ότι αυτό το μοντέλο έχει πάρα πολλούς, εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους, κυρίως όσο αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα και στον ασφαλή εφοδιασμό των πολιτών με φάρμακα.
Οπωσδήποτε το πρωταρχικό μας συμφέρον και ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της τροφοδοσίας, την επικράτηση των επαγγελματικών πτυχών στην λειτουργία του φαρμακείου στην Ουγγαρία και η βιωσιμότητα φυσικά των φαρμακείων. Τώρα, τι συνέβη το 2010. Το νέο κοινοβούλιο ουσιαστικά ενέκρινε μία αναστολή ίδρυσης νέων φαρμακείων μέχρι το τέλος του έτους. Αυτή η εξάμηνη αναστολή συνοδεύτηκε από μία έκθεση, μία αναλυτική έκθεση ως προς την κατάσταση των φαρμακευτικών συστημάτων. Βλέπετε εδώ το συγκεκριμένο σχέδιο, είναι το λεγόμενο Semmelweis Plan και έχει να κάνει με την πολιτική αναβίωσης, αν θέλετε, αναγέννησης των φαρμακείων, έτσι, ανάκαμψη των φαρμακείων στην Ουγγαρία. Για παράδειγμα, συζητήθηκαν τα νέα κριτήρια για την ίδρυση φαρμακείου. Τα φαρμακεία αντιπροσωπεύουν μια πάρα πολύ σημαντική αρχή. Θέλησε τότε η κυβέρνηση να βελτιώσει την φήμη που είχαν οι επαγγελματίες, όχι μόνο το συγκεκριμένο τομέα, όλων των επαγγελματιών εν ώψη του κοινού. Και αυτό αποτυπώνεται και στο συγκεκριμένο σχέδιο. Ποιες είναι λοιπόν οι δραστηριότητες που ελήφθησαν το 2011? Ποια είναι τα νέα στοιχεία, μάλλον, όσο αφορά στα γεωγραφικά και δημογραφικά κριτήρια για την ίδρυση φαρμακείων. Μπορείτε να τα δείτε εδώ, αλλά αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι οι αριθμοί, τα αριθμητικά στοιχεία, και γι' αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα γενικό κανόνα ότι η αναλογία φαρμακείου με κατοίκους είναι 1 προς 4.500. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι τα κριτήρια ιδιοκτησίας φαρμακείου. Πιστεύω ότι όλοι σας, όλοι όσοι είστε εδώ παρόντες σήμερα, ενδεχομένως να έχετε ακούσει αυτούς τους αριθμούς. Μέχρι το 2014 η συμμετοχή των φαρμακοποιών πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25%, ενώ για το 2017 το ποσοστό αυτό πρέπει να έχει αυξηθεί στο 51%. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις να διαβάζει ανάμεσα στις γραμμές, τα μικρά γράμματα, αυτά είναι που έχουν σημασία. Βλέπετε λοιπόν εδώ με μικρά γράμματα, αν μπορείτε να διαβάσετε. So if when we have a loop, we can see behind what it says. Θα δείτε αυτό που λέγεται. Συνήθως για αυτά τα γράμματα χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό. Γι' αυτό και εγώ θα τον χρησιμοποιήσω. Αυτά τα μικρά γράμματα λοιπόν έλεγαν όχι άλλη επέκταση και ανάπτυξη των αλυσίδων, αλλά μόνο οι υπάρχουσες αλυσίδες θα μείνουν. Οι αλυσίδες λοιπόν που ήδη μπήκαν στην αγορά, που υπήρχαν το 2011, αυτές οι αλυσίδες μπορούσαν να εξακολουθήσουν να υπάρχουν στην αγορά, αλλά χωρίς να επεκταθούν περαιτέρω στην αγορά, στην επικράτεια. Οι εξωχώριες, οι offshore εταιρείες επίσης εξαιρέθηκαν. Υπήρχε ένας κανόνας στην Ουγγαρία βάση του οποίου οι εξωχώριες εταιρείες δεν μπορούσαν να έχουν παραχωρήσεις από το κράτος σε άλλους τομείς που είχαν να κάνουν με δημόσιο χρήμα. 25% or the 51%, το 25 μετά το 51% δεν αναφέρεται μόνο στη συμμετοχή, στο μερίδιο. Τι σημαίνει? Σημαίνει επίσης ότι το συγκεκριμένο μερίδιο πρέπει να ισούται στο πλαίσιο της εταιρείας με το δικαίωμα ψήφου και με το μέρισμα. Συνεπώς το 25% συμμετοχής σημαίνει 25% μερίδιο, δικαιώματος, ψήφου και μερίσματος. Επίσης, νομικά, εδώ και 4 χρόνια έχει απαγορευτεί η χρήση κοινοπραξιών, αυτό που λέμε syndication, ενώ υπάρχει επίσης το δικαίωμα της πρόληψης. Αν κάποιος πουλήσει ένα μερίδιο σε μια εταιρεία που εκμεταλλεύεται ένα φαρμακείο, ή υπάρχει ένας φαρμακοποιός ο οποίος πρώτα απ' όλα διευθύνει το φαρμακείο, δεύτερον
Ο φαρμακοποιός εργάζεται μέσα στο φαρμακείο ως υπάλληλος. Αν δεν θέλει να αγοράσει ένα ποσοστό σε περίπτωση που η εταιρεία θέλει να το παραχωρήσει, τότε οφείλει η εταιρεία να το διαθέσει στους υπόλοιπους φαρμακοποιούς με δημόσια προσφορά κατά κάποιο τρόπο. Και αν ούτε αυτή η προσπάθεια δεν έχει επιτυχία, τότε το κράτος έχει προτεραιότητα και μετά ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η σειρά λοιπόν με την οποία διατίθενται τα μερίδια συμμετοχής στα φαρμακεία. Λίγα παραδείγματα θα ήθελα μόνο να μοιραστώ μαζί σας ως προς το πώς ουσιαστικά φανταζόμαστε το ρόλο των φαρμακείων στο κλάδο της υγείας. Έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα χρηματοοικονομικά μοντέλα από το 2012, περισσότερα από 30 είναι πολύ συγκεκριμένα τα ποσά που διατίθενται για την υποκατάσταση με γενώσιμα και για άλλες υπηρεσίες που παρέχουν τα φαρμακεία. Επομένως, αυτό που εξετάζουμε είναι κάποια νέα μοντέλα χρηματοδότησης, τα οποία θα έχουν να κάνουν με το τέλος εξυπηρέτησης ενδεχομένως και με μια αμοιβή για γενώσιμα και κίνητρα κλπ. Κάποιες φορές, φυσικά οι φαρμακοποί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν τα μερίδια που προτείνουν οι εταιρείες, οι οποίες θέλουν να παραχωρήσουν κάποιο μερίδιο σε ένα φαρμακείο. Υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν εγκριθεί και κάποια προγράμματα τα οποία διατίθενται μόνο για φαρμακοποιούς, προγράμματα διευκόλυνσης, δανεισμού αν θέλετε. Καλύπτουν το μέγιστο δάνειο που μπορεί να λάβει ένα φαρμακείο. Γιατί σας δείχνω αυτή την διαφάνεια? Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μία παρεξήγηση. Όλοι λένε ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας ορίζει τις τιμές των φαρμάκων. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό που προβλέπεται από την νομοθεσία είναι ότι εάν εγώ ως φαρμακοποιός θέλω να αγοράσω ένα μερίδιο σε ένα φαρμακείο, τότε αυτό που μπορώ να πάρω είναι ένα ειδικό δάνειο. Αν πάλι έχω αρκετά χρήματα για να αγοράσω το μερίδιο, το κάνω ανεξάρτητα χωρίς να χρησιμοποιήσω, χωρίς να κάνω χρήση αυτής της δυνατότητας. Σε περίπτωση που εγώ δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, τότε μου παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης αυτού του ειδικού δανεισμού και αυτός είναι ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται και βάσει του οποίου υπολογίζεται το μέγιστο δάνειο που εγώ μπορώ να πάρω. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που προβλέπει ο νόμος. Αλλά όχι ότι το κράτος ή η νομοθεσία ορίζει το ποσό του δανείου. Τώρα, ποια είναι τα αποτελέσματα, όπως μπορείτε να δείτε. Στην Ουγγαρία, το 2011 είχαμε 714 φαρμακεία τα οποία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Για συγκεκριμένα ποσοστά. Άρα είχαν χαμηλότερο ποσοστό μεριδίου του 25%. Το 2014 ο ρυθμός αυτών των φαρμακείων, των φαρμακείων δηλαδή που δεν μπορούσαν να έχουν, να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο, ανερχόταν μόνο μόλις σε δύο φαρμακεία. Μόνο δύο λοιπόν ήταν τα φαρμακεία που πραγματικά δεν κατάφεραν το 2014 να φτάσουν στο 25%. Τώρα τι συνέβη με αυτά τα δύο φαρμακεία? Σύμφωνα με τον νόμο, αν κάποιος δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, τότε λύεται η σύμβαση με το ασφαλιστικό ταμείο για την κάλυψη και αποζημίωση των φαρμάκων. Επομένως, μπορούν μεν τα φαρμακεία να λειτουργούν, αλλά δεν μπορούν να διαθέτουν αποζημιούμενα φάρμακα. Για να σας πω την αλήθεια, η
beginning last year, and in the response of the Hungarian government, και συγκεκριμένα η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έκανε αναφορά σε πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αναφέρομαι στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-171-07 και C-172-07. Τις χρησιμοποίησαμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε το σκοπό μας. Σύμφωνα με το νόμο, μόνο υφίσταται μόνο ένας χρόνος και 4 μήνες μέχρι την τελική προθεσμία το 2017 για το 50% το μερίδιο 50%. Πριν κλείσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα ακριβώς να αναφερθώ σε αυτές τις υποθέσεις, τις αποφάσεις του 2009 και μάλιστα πιστεύω ότι η τελευταία πρόταση είναι μια πρόταση που μπορείτε να διαβάσετε. Το συμφέρον των μη φαρμακοποιών για την επίτευξη κέρδους δεν μετριάζεται κατά τρόπο ανάλογο προς το συμφέρον των ανεξάρτητων φαρμακοποιών και δεδομένου ότι η εξάρτηση των φαρμακοποιών ως μισθωτών από τον έχοντα την εκμετάλλευση του φαρμακείου θα περιόριζε τη δυνατότητά τους να αντιταχθούν στις οδηγίες του έχοντος την εκμετάλλευση, πλήττεται αυτή η ανεξαρτησία. Προτεραιότητα, όπως είπαμε, είναι η εξυπηρέτηση του κοινού, του ασθενή. Πρέπει να θυμόμαστε και στην Ελλάδα ότι ήδη είχε κάνει σχετική αναφορά σε αυτό τον πρωταρχικό σκοπό για όλους τους επαγγελματίες υγείας, ο Ιπποκράτης. Επομένως, το θέμα της απελευθέρωσης των φαρμακείων στην Ουγγαρία, για το θέμα της απελευθέρωσης, ουσιαστικά ο κύβος ερήφθη, αν θέλετε. Έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο το οποίο δεν έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες.